σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους της Κομωτινής βρέθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Κώστας Χατζηδάκης στην Κομωτινή χθες το απόγευμα, προκειμένου να στηρίξει ανοιχτά την υποψηφιότητα του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Συνοδευόμενος από τον κύριο Μέτιο και υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους, εν όψη και των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον δεύτερο γύρο, περπάτησαν μαζί, συνομίλησαν με επαγγελματίες και πολίτες. Είμαι εδώ στην Κομωτινή για να συμμετάσχω στην προεκλογική εκστρατεία του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου. Με τον Χρήστο είμαστε φίλοι από τότε που και οι δυο ήμασταν πολύ νέοι, από τα χρόνια της ΔΑΠ και της ΟΝΕΔ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, δεν είχα καμιά αμφιβολία γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι βέβαιο ότι έχει αποδειχθεί ένας ικανός, αποτελεσματικός και φυσικά έντιμος περιφερειάρχης. Νομίζω αυτή ήταν και η εκτίμηση της πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος στον πρώτο γύρο. Τώρα τρέχει για τον δεύτερο γύρο των εκλογών, διεκδικεί φυσικά κάθε ψήφο και νομίζω ότι του αξίζει μια νέα και ισχυρή εντολή για να συνεχίσει την προσπάθειά του για τις υποδομές, για τα αρδευτικά έργα, για τα εγγυοβιωτικά έργα, για τον αγροτικό τομέα, για τη μεταποίηση, για μια καλύτερη προοπτική της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και είμαι βέβαιος ότι την Κυριακή θα είναι ο νικητής. Ευχαριστώ. Την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης την προσέχουμε και πρέπει να την προσέχουμε διπλά και τριπλά. Έτσι ώστε να καλυφθεί και το κενό που έχει από πλευράς αναπτυξιακής με το μέσο όρο της Ελλάδας. Κρίσιμο προς αυτή την κατεύθυνση είναι το θέμα της αξιοποίησης τόσο του Ταμείου Ανάκαμψης όσο και του ΕΣΠΑ. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους επί του πεδίου στην περιφέρεια με γνώσεις και ικανότητες για να τρέξουν με μεγάλες ταχύτητες. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα του Χρήστου Μέτιου και της δικής του ομάδας. Το έχουν αποδείξει την περασμένη τετραετία και είμαι βέβαιος ότι με την εντολή του λαού της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης την επόμενη Κυριακή αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί, γιατί έχουμε μπροστά μας μια ιστορική ευκαιρία για την περιφέρεια, μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα που οπωσδήποτε πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Ένας θα κερδίσει. Τι έγινε? Πολύ καλά. Καλά. Περνάμε την ώρα μας εδώ. Μόνο Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσα. Το υποπτεύτηκα. Κάτι με έκανε το υποπτεύτηκε. Εμεί έτσι είμαστε σαν Κατσανέοι. Και στηρίζουμε Χρήστο Μέτιο. Να είστε καλά. Και εγώ αυτόν στηρίζω, τι να κάνω. Καλώς σας βρήκα. Μαζί μας και τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι. Καλώς σας βρήκα. Μαζί μας και τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη. Ναι. Ξέρει τι γυρίζετε. Δώσε κανένα φράγκο. Γιατί σας παρακολουθώ. Από πολύ κοντά. Να είστε καλά. Χαίρομαι γιατί είστε ειλικρινείς. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Καλά κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλά είναι. Καλά, καλά. Από εδώ είστε εδώ, ξέρεις. Είμαστε φοιτητής. Αθηναίες, δηλαδή. Από μάτες.
Δεν πιστεύω να θέλετε λεφτά. Ήταν ανάγκη. Αν μας δώσετε και να ζήσουμε έτσι να μας βοηθήσετε, το δεχόμαστε. Χρήστο, όλα καλά, αλλά την προσωπική διαφορά πρέπει να τη σβήσει. Τα μάτια στα 14 Υπουργείου. Αυτό μας είναι διαφορά. Γεια σας, Μιστάρα. Γεια σας. Λοιπόν. Τι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τι είναι αυτό, Λιθουανία, Αρμενία. Λετωνία, Αρμενία. Τι δεν βλέπεις. Καλά. Είστε ο Υπουργός. Νέος είναι. 25 χρονών είμαι. 25 χρονών. Όχι, δεν είμαι 25. Πόσο 65 γεννηθείς. 65 γεννηθείς. 65.